Μαρία, κοντά μας είναι η Χριστίνα Βασιλιάδου. Η Χριστίνα είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και για το 2022 βραβεύτηκε ως την καλύτερη personal trainer στην Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι γι' αυτό είναι τιμή για το νησί της Εύβοιας και για όλη την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Χριστίνα, για τον αθλητισμό μιλήσαμε και νωρίτερα και με τους άλλους και με αρκετούς καλεσμένους που είχαμε και αναπτύξαμε τις αρετές του και πώς μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να βγει από τον πόνο. Εσύ μέσα από τη δική σου εμπειρία, γιατί εκτός από την ομαδική άθληση έρχεσαι σε επικοινωνία και με ανθρώπους πιο κοντά λόγω του ότι κάνεις την προσωπική αυτή γυμναστική. Πώς μπορεί ο αθλητισμός να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη διέξοδο σωτηρίας? Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, ευχαριστώ τον Πάτερ Τιμόθεο και τον καλό Σαμαρίτη για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Τώρα, το πόσο ο αθλητισμός μπορεί να δώσει εφόδια, εμείς που είμαστε μέσα στο επάγγελμα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μια αθλητική παιδεία και μια ενασχόληση από μικρή ηλικία με τον αθλητισμό πραγματικά μπορεί να σε σώσει όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο, να δώσει δηλαδή τα εφόδια ώστε κάποιος να είναι ψυχικά δυνατός να ανταπεξέλθει σε κάθε τι που του συμβαίνει στη ζωή του και κατ' επέκταση σε μια κατάσταση όπως είναι η βία, είτε μιλάμε για λεκτική, σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική, εργασιακή, οποιαδήποτε μορφής. Καταφέρνοντας μια άσκηση, να το πω έτσι, καταφέρνοντας ένα task μέσα στην δραστηριότητα της άσκησης, ενδυναμώνεσαι και εσύ ο ίδιος και αισθάνεσαι ο ίδιος πιο δυνατός ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε κάθε τι που σου έρχεται στη ζωή. Έχεις συναντήσει, Χριστίνα, περιστατικά που χρήζουν βοήθειας και αν έχεις απευθυνθεί σε αυτούς τους ανθρώπους και εφόσον απευθύνθηκες από αυτούς, πόσοι θέλησαν να βοηθηθούν? Δυστυχώς, ναι, στην πολυετή πείρα και εργασιακή μου εμπειρία βρέθηκαν και παιδάκια και ενήλικοι οι οποίοι με κάποιο τρόπο δεχόντουσαν τη βία αυτή σε όλα τα επίπεδα. Η δική μου η προσέγγιση μπορεί να γίνει ως ένα βαθμό, γιατί είναι κατά πόσο μετά ο άλλος θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του, εάν μιλάμε για ενήλικο, ή μετά εάν κατά πόσο το παιδί το ίδιο θέλει να βγει μπροστά, εάν και εφόσον βέβαια μετά και ο γονιός είναι έτοιμος να ακούσει το τι συμβαίνει στο παιδί. Είναι ένα ποσοστό 50-50, εγώ θα το έλεγα. Μάλιστα. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που ναι, πραγματικά και με το παραμικρό τρέχαμε και προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό και υπήρχαν καταστάσεις οι οποίες οι παροπίδες και τα ακουστικά έμπαιναν και δυστυχώς κάλυπταν το όλο θέμα και αυτό είναι θλιβερό. Εμείς θέλουμε να πέσουν όλες οι παροπίδες, να σε ευχαριστήσουμε, Χριστίνα. Σας ευχαριστώ Μαρία, πολύ. Μαρία, θα ήθελα να πω ότι οι καλεσμένοι μας σήμερα εδώ δεν έχουν επιλέγει τυχαία. Είναι άνθρωποι που έχουν μέσα από το χώρο τους, ο καθένας ξεχωριστά, έχει τις δικές του εμπειρίες και βοηθά καθημερινά, εάν χρειαστεί, ανθρώπους που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο υπόκειται μία μορφή βίας. Οπότε είναι πολύ ουσιαστικά όλα αυτά που ακούμε σήμερα εδώ και έχουμε και συνέχεια. Έχουμε ανθρώπους από την εκπαίδευση, ανθρώπους από τον χώρο της δικαιοσύνης και περιμένουμε έτσι. Πολύ ενδιαφέρον. 15 λεπτά έχουμε όμως, Ιωάννα, ακόμα στη διάθεσή μας, έτσι για να διαχειριστείτε το χρόνο που έχουμε και να προλάβουμε να παρουσιάσουμε όλους τους ανθρώπους που μας περιμένουν εκεί.